κύριο μας και στην ειδικότητα των δομικών έργων. Εγώ λέγομαι Σημαγόπουλος και θα σας μιλήσω, θα σας πω κάποια γενικά πράγματα για την επιλογή του σχολείου όσο και την επιλογή της ειδικότητας. Καταρχάς, αν θέλαμε να βάλουμε δύο κριτήρια για την επιλογή που έχει να κάνει κάποιος αυτή τη δύσκολη ηλικία των 15 ετών, τι θα κάνω όταν μεγαλώσω, να απαντήσω αυτό το ερώτημα, θα λέγαμε ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι δύο. Το πρώτο κριτήριο να είναι να μας αρέσει και το δεύτερο κριτήριο είναι αν έχουμε κάποιες δεξιότητες, κάποιες κλίσεις δηλαδή, να κοιτάξουμε να τις αξιοποιήσουμε. Ως μαθήτρια της πρώτης λυκείου, ξέρουμε ότι θα είναι τώρα στο άμεση σου επιλογή να επιλέξεις κάποια ειδικότητα την οποία θα ακολουθήσεις. Με ποιο γνώμονα κάνεις την επιλογή? Λοιπόν, να αρχίσω πρώτα. Η επιλογή μου είχε γίνει αφού είχα έρθει στο ΕΠΑΛ. Ήξερα ποια ειδικότητα θα επιλέξω. Είχα πει ότι θα επιλέξω τον τομέα της βρεφοκομείας, αγωγή υγείας και πρόνοιας δηλαδή, για να διαλέξω μετά στην τρίτη αν θα πάω νοσηλευτική ή βρεφοκομεία. Μ' άρεσε η βρεφοκομεία γιατί έχω ασχοληθεί ήδη με παιδιά 2 χρόνια. Είχα εργαστεί ως δασκάλα, ας πούμε. Μετά από αυτό όμως, άρχισε και μ' άρεσε και η ηλεκτρονική σιγά-σιγά. Έκανα ραδιόφωνο, κάναμε ταινίες, βιντεάκια και τέτοια. Κέρδισε δηλαδή το οπτικό ακουστικό. Το βιντεάκι που είχα, άμα ήσασταν εδώ και το είχατε δει, ήμουν εγώ με μια άλλη κοπέλα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ όλος ο τομέας αυτός. Τώρα δεν ξέρω ακόμα εάν διαλέξω αυτό τον τομέα ή της βρεφοκομείας. Νομίζω θα πάω βρεφοκομεία γιατί και το μάθημα αυτό είναι πιο εύκολο και στις πανελλήνιες θα πάρω πολύ πιο καλό βαθμό σε σχέση με την ηλεκτρονική. Βλέποντας τις ειδικότητες τελικά και μάλιστα στην πράξη είναι πιο εύκολο ένας νέος άνθρωπος όπως εσύ να διαλέξει την μια ειδικότητα την οποία αύριο στο μέλλον θα είναι το επάγγελμά του. Κοιτάξτε, εγώ τώρα που θα διαλέξω βρεφοκομεία δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσω βρεφοκομεία. Θέλω να πάω πυροσβεστική συγκεκριμένα. Με τις πανελλήνιες όμως και όπως έχει γίνει τώρα το σύστημα, και από βρεφοκομεία και από νοσηλευτική και από όλα μπορώ να περάσω. Διάλεξα βρεφοκομεία όπως σας είπα, γιατί το μάθημα που θα δώσω της ειδικότητας στα 2 μαθήματα αυτά θα είναι πολύ πιο εύκολα και θα πιάσω τη βάση που θέλω. Δηλαδή που ψάχνει τις επιλογές σου, έτσι. Και βέβαια, ναι, ότι θα πάω πυροσβεστική το έχω αποφασίσει από πρώτη γυμνασίου, να φανταστείτε, γιατί ήταν ο μπαμπάς μου και μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έκανε. Ηλεκτρονική τώρα, όπως σας είπα, θα με βοηθούσε πιο πολύ στην πυροσβεστική σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά δεν νομίζω να επιλέξω αυτό. Τώρα για έναν άνθρωπο που θέλει να περάσει από εδώ σε κάποια άλλη σχολή και σε κάποια άλλη δουλειά στο μέλλον, σίγουρα θα μπορεί να το κάνει, αρκεί να θέλει. Στοιχεία μηχανών και υπηρεσίες θερμάνσης και αντιπληστήρες, ενώ αποκτούν δεξιότητες όπως συμβόληση και κατεργασίες μετάλλων, χειρισμό εργαλείων μηχανών, συντήρηση και επισκευή ψηλών χρηματιστικών, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Η απόφυγη του μηχανολογικού τομέα με το πτυχίο τους και ανάλογη προετοιμασία ή μηχανολογική με νομοθεσία μπορούν να εκδώσουν άδεια μηχανοτεχνίτη, ηλεκτροτεχνίτη, φυσικό, παμαθιού, παφέα, τεχνικό και οτιδήποτε σχεδόν για μονοπρόβλημα. Πώς σου φάνηκε η σημερινή έτσι ξανάγηση στις ειδικότητες εδώ του ΕΠΑΛ? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έμαθα καινούργια πράγματα που δεν ήξερα πριν για το ΕΠΑΛ. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν πως το ΕΠΑΛ είναι για παιδιά που δεν είναι τόσο καλοί μαθητές, αλλά στην πραγματικότητα το ΕΠΑΛ δίνει πολλές ευκαιρίες. Καταρρύπτεται επομένως αυτός ο μύθος ότι το ΣΕΠΑΛ έρχονται κακοί μαθητές, μόνο έτσι δεν είναι τελικά? Ναι. Θεωρείς ότι με αυτές τις ειδικότητες οι οποίες σήμερα έτσι σας έχουν ξεναγήσει, είναι κάποια που σε έχει κερδίσει? Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τομέας της πληροφορικής και της ραδιοφωνικής, εκεί που κάνουν μοντά στα βίντεο. Ήταν πολύ ωραία. Σε κερδίζει δηλαδή ο χώρος των μέσων ενημέρωσης? Ναι. Κάτι άλλο που το οποίο θα μπορούσες ίσως να ακολουθήσεις και που το βλέπεις σαν ένα μελλοντικό επάγγελμα? Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με επιχειρήσεις και τη τεχνολογία. Άρα η επιλογή σου θα είναι το ΕΠΑΛ? Δεν είμαι ακόμα σίγουρη, αλλά θα το σκεφτώ σίγουρα. Θα πάτε προσπαθική ή θα πάτε βιοκομεία. Τι μαθήματα κάνουμε εδώ πέρα? Κάνουμε ανατομία γηγενή. Στην ανατομία, ας πούμε, θα μάθουμε το κυκλοφορικό, πώς είναι η καρδιά και τα αγγεία της.
Και στη συνέχεια θα κάνουμε μία επίσκεψη σε νοσοκομείο για να μάθουμε καλύτερα το μάθημά μας. Στην υγιεινή τι μαθαίνουμε, με ποιο τρόπο ας πούμε χαλάνε τα τρόφιμα. Στην παθολογία μαθαίνουμε τις παιδικές ασθένειες και τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το AIDS. Ωραία. Επίσης, στη χειρουργική μαθαίνει να πλένετε σωστά τα χέρια σας για να μπείτε στο χειρουργείο. Αυτό που βλέπετε είναι μια συνέχεια μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες για να ενημερώσουμε όλους τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου και της πρώτης λυκείου των γενικών λυκείων για τις δυνατότητες που έχει ο μαθητής που θα έρθει στο ΕΠΑΛ και τα πλεονεκτήματα που έχει ο μαθητής του ΕΠΑΛ σε σχέση με τον μαθητή του γενικού λυκείου. Και προσπαθούμε έτσι να σταματήσουμε να υπάρχουν κάποιοι μύθοι και προκαταλήψεις. Ποιος είναι ο σημαντικότερος μύθος, ότι ο μαθητής του ΕΠΑΛ δεν μπορεί να περάσει πανεπιστημιακές σχολές. Δείχνουμε στα παιδιά ότι στις δύσκολες πανεπιστημιακές σχολές, όπως το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι ιατρικές σχολές, ο πιο σίγουρος δρόμος είναι μέσα από τα τμήματα ειδικότητας του ΕΠΑΛ. Τα παιδιά δεν το γνωρίζουν, οι γονείς δεν το γνωρίζουν, πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν το γνωρίζουν, αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι από πέρυσι μέχρι φέτος πενταπλασιάστηκε το ποσοστό των αποφύτων των ΕΠΑΛ που περνάνε με πανελλαδικές εξετάσεις σε πανεπιστημιακές σχολές. Ουσιαστικά, κύριε Παπανικόλαου, αναβαθμίζεται ο ρόλος των ΕΠΑΛ. Το βλέπουμε δηλαδή και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ακριβώς. Και αυτό είναι το αυτονόητο. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, σε κάθε 4 μαθητές επαγγελματικού λυκείου υπάρχει ένας μαθητής γενικού λυκείου. Στην Ελλάδα και στην Κόρη είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει ένα μόνο ΕΠΑΛ όταν έχουμε 4 γενικά λυκεία και με σχετικά λίγους μαθητές. Ενώ οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που, στα εφόδια που δίνουμε στους μαθητές μας. Να αναφερθούμε λίγο στις ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν εδώ στο ΕΠΑΛ. Εδώ έχουμε μια πληθώρα ειδικοτήτων. Έχουμε τον τομέα διοίκησης οικονομίας που βγάζει υπαλλήλους γραφείου, βγάζει και υπαλλήλους τουριστικών επιχειρήσεων. Έχουμε τον τομέα υγείας πρόνοιας που βγάζει βρεφοκόμους και βγάζει και νοσηλευτές. Έχουμε τον τομέα πληροφορικής. Έχουμε τον τομέα δομικών που προηγουμένως κάνατε ρεπορτάζ και που είναι μια εξαιρετική ειδικότητα. Έχουμε τον τομέα μηχανολογίας, από όπου ο απόφυτος μπορεί πολύ εύκολα να βγάλει μια άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου με κάποια προϋπηρεσία κτλ. Και να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει ο θεσμός της μαθητείας. Μπορούμε να βρούμε στους αποφύτους μας εργασία σε δημοτικές, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, να καθίσουν εκεί 9 μήνες όπου πηγαίνουν 4 ημέρες την εβδομάδα στην επιχείρηση και μία μέρα την εβδομάδα έρχονται πάλι στο σχολείο. Στους 9 μήνες οι μαθητές του ΕΠΑΛ έχουν ευκαιρία να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους στο επίπεδο 5, δίνοντας εξετάσεις πιστοποίησης. Για να το κάνει αυτό, ο μαθητής του Γενικού Λυκείου θέλει 2 χρόνια σπουδών στο ΙΕΚ, όπου θα ξοδεύει, δεν θα πληρώνεται, δεν θα έχει ασφάλιση, δεν θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα όπως έχει αυτός που μετέχει στην μαθητεία του ΕΠΑΛ. Να συνεχίσουμε στις ειδικότητες. Έχουμε τομέα ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής που βγάζει ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε μία γκάμα επαγγελμάτων που μπορεί να καλύψει πολλές από τις τοπικές ανάγκες. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο. Έχουμε δυνατότητα, έχουμε ιδρυμένο τομέα γεωπονίας. Αν λοιπόν κάποια παιδιά που θέλουν να μπουν στην αγροτική παραγωγή, που έχει μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, θέλουν να ξεκινήσουν σωστά, με εφόδια, γνώση κτλ., μπορούμε, αν μαζευτεί ένας κρίσιμος αριθμός 8-10 ατόμων, να λειτουργήσουμε και τομέα γεωπονίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Θα ήθελα όμως σήμερα να πω ότι είναι και μια πολύ δύσκολη μέρα για το ΕΠΑΛ. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το ΕΠΑΛ, γιατί είχαμε την ατυχία να χάσουμε μια εξαιρετική μας μαθήτρια, η οποία σκοτώθηκε δυστυχώς το Σάββατο, έφυγε από κοντά μας, και εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στους γονείς της. Ξέρουμε ότι ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, βιώνουν δύσκολες ώρες αυτές. Εσείς τις σημαίες σήμερα εδώ στο ΕΠΑΛ. Ακριβώς. Εμείς η μνήμη της Άντι έχουμε μεσείς τις σημαίες για όλη τη βδομάδα και θα κάνουμε και άλλες δράσεις. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτό το τραγικό ατύχημα να γίνει μια ευκαιρία για περισσότερη οδική ασφάλεια. Αυτό μόνο να ευχηθούμε και να ξεκουραστεί η Άντι σε ειρήνη.